Στο Ζιρίνιο Δημοτικό Στάδιο, η ομάδα του ΖΑΟΝ υποδέχει την ομάδα της Λαμίας για την 7η αγωνιστική του προβλήματος Pre-League Volley Γυναικών. Κακή άμυνα, ευκαιρία με την Τζούρις τώρα να σταματάει στο μπλοκ από την Αργυροπούλου, η οποία μπορεί αμυντικά να είναι ο δέμος κρίκος της ομάδας της, αλλά όσο έχει να κάνει με φάση πάνω στο φιλέ, οι επιθέσεις είναι η πιο κομβική αθλήτρια. Μαζί μας ο κύριος Λιώσης, μετά από ένα πολύ κρίσιμο και κομβικό παιχνίδι για τη συνέχεια, για το ΖΑΟΝ, το οποίο ξεκίνησε πολύ δύσκολα, αλλά κατέληξε πολύ εύκολα τελικά στην ομάδα σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκαμε πολύ ζεστή, αν ευδοκιμεί ο όρος, μέσα στο παιχνίδι και κοντέψαμε να το πληρώσουμε στο πρώτο σετ. Διορθώσαμε τα λάθη που κάναμε στην αρχή του παιχνιδιού, κάποια στιγμή από τη μέση και μετά, κατευθύναμε σωστότερα το σερβίς, δεν κάναμε λάθη στην επίθεση και μπορέσαμε να μαζέψουμε το σετ πριν το 20, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε όπως και το κερδίσαμε. Και μετά ουσιαστικά μπήκε κατά κάποιο τρόπο ο ρυθμός μας σε ένα καλύτερο δρόμο. Η ομάδα αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι καλοδουλεμένη και αυτό φάνηκε στην πορεία του αγώνα. Οπότε ουσιαστικά αυτό που δυσκόλεψε το ξεκίνημα ήταν θέμα ψυχολογικό και θέμα άγχους. Σίγουρα το άγχος όσο περνάνε τα παιχνίδια εμφανίζεται και όσο είσαι ψηλά και πρέπει να μένεις ψηλά και σε στόχο αλλά και σε απόδοση, αυτό κάνει δύσκολο ορισμένες φορές να το διαχειριστεί ο αθλητής. Αλλά οι αθλητές αν θέλουν να διεκδικούν υψηλότερους στόχους πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται και το άγχος και την πίεση και το στόχο τον υψηλό και στην προπόνηση και στο παιχνίδι. Κάναμε αδικαιολόγητα λάθη σε κάποιο σημείο που ίσως και το άγχος να έχει μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Πρέπει να δουλεύουμε κάτω από πίεση ποιοτικά και αποτελεσματικά. Θεωρείτε ότι η ομάδα όσο μένει ψηλά στη βαθμολογία και βρίσκει ρυθμό θα ανεβάζει και την ψυχολογία των παικτριών ή θα βαραίνει περισσότερα τα πόδια τους? Σίγουρα το καλύτερο φάρμακο για μια ομάδα για να λύνει προβλήματα και για να φτιάχνει την ψυχολογία της ή να μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα το άγχος της είναι η νίκη. Η νίκη είναι το καλύτερο ιατρικό. Το θέμα είναι μέσα από τη νίκη να μπορούμε να διορθώνουμε και πράγματα τα οποία κάνουμε λάθος. Γιατί για να κερδίσεις δεν σημαίνει ότι έχεις κάνει μόνο σωστά πράγματα, σημαίνει ότι έχεις κάνει και λάθη. Και αυτά πρέπει να τα δουλέψεις για να μην τα ξανακάνεις. Γιατί σε ένα πιο κρίσιμο παιχνίδι, πιο κρίσιμη φάση, πιο κρίσιμη στιγμή στο παιχνίδι, αυτό μπορεί να γυρίσει εις βάρος. Σε πολλά σημεία η ομάδα δείχνει ότι επιθετικά καλύπτει τα αμυντικά της λάθη. Σωστά. Ναι, έχουμε ένα μεγάλο πλουραλισμό στην επίθεση. Έχουμε αθλήτες που μπορούν να χτυπήσουν και κάθε μία από αυτές να είναι αποτελεσματική στη θέση της και όταν τροφοδοτεί ο Πασταδόρος. Αλλά όλες οι ομάδες που έχουν ψηλό στόχο το έχουν αυτό. Από εκεί πέρα, για μένα το πρώτο και σημαντικότερο είναι τα λάθη. Να μην κάνει λάθη η ομάδα ή να κάνει δύσκολα κάποια στιγμή λάθος. Όχι εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κύριε Αγγελή, πιάνουν τόπο και διώχνουν την ποδαρά από το σερβίς. Φαλιάγκα σερβίρι για την ομάδα της Λαμίας. Εύκολο σερβί, εύκολη υποδοχή μάλλον από την Μάριν Αργυρόπουλου. Αμυνακή από την... Ευδοξία Αργυρόπουλου. Θα βγει άμυνα από την Μάρκου. Η επίθεση της Νούσια δεν ήταν επιτυχημένη. Σωτηρίου στο μπλοκ, ντουμπλάρι Αργυρόπουλου. Ποδαρά από την άλλη πλευρά, μέσα. Όχι. Έξω το επόπτης, έξω λέγει ο πρώτος. Και εν τέλει η Λαμία θα πάρει τον πόντο. Μαζί μας η κεντρικός του ΖΑΟΝ, Βάσια Αρβανιτοπούλου, μετά από το επιτυχημένο παιχνίδι κόντρα στη Λαμία. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κρίσιμο από την αρχή και το ξέρατε. Επηρέασε αυτό την ψυχολογία σας ότι είναι ένα ουσιαστικό ντέρμπι σε σχέση με την πορεία σας? Η αλήθεια είναι ότι φέτος κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι. Δηλαδή στην κατηγορία δεν υπάρχουν πλέον δυνατές και πιο αδύναμες ομάδες. Σίγουρα νιώθαμε μία πίεση. Θέλαμε τον τρίποντο μέσα στην έδρα μας και το καταφέραμε. Αυτή η πίεση και το άγχος ήταν που δεν σας έβαλε από την αρχή για τα καλά στο παιχνίδι? Ίσως σε συνδυασμό με την έλλειψη συγκέντρωσης που είχαμε, δεν καταφέραμε να ξεκινήσουμε όπως θα θέλαμε, αλλά στη συνέχεια καταφέραμε και καλύψαμε τη διαφορά και φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα δείχνει ότι είναι πολύ δυνατή τελικά και παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται όλο και καλύτερη και τελικά ίσως σε κάποια παιχνίδια όπως με τον Πανιόνιο να δείξει στον εαυτό της.
έχουμε κάνει κάποια λάθη που μας έχουν στοιχήσει βαθμολογικά. Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε την καλή μας πορεία από εδώ και πέρα. Και σιγά σιγά πιστεύω ότι έχουμε αρχίσει να βρίσκουμε τον δρόμο μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ, να είστε καλά. Setball, matchball, 24-17. Έχει 7 ευκαιρίες ο Ζαόν να πάρει το μάτσο. Η Νούσια, κακή υποδοχή. Η Μάρκου σηκώνει. Απλά να περάσει η Παπαδοπουλού. Αναγνώστου πήγε να τελειώσει το παιχνίδι, δεν μπόρεσε. Περνάει με δάχτυλα στη δεύτερη μπάρα του Παπαδοπούλου. Αρβανιδοπούλου θα τελειώσει το παιχνίδι. 25-17. 3-0 λοιπόν, καθαρή νίκη, καθαρό τρίποντο για την ομάδα του Ζαόν. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε αρκετά δύσκολα για τον γηπεδούχο Ζαόν, τελικά κατάφερε να το κερδίσει με 3-0, με πολλές ανατροπές και πολλές δύσκολες φάσεις και πήρε το καθαρό τρίποντο κόντρα στην ομάδα της Λαμίας. Από το Ζιρίνι, Δημοτικό Στάδιο, για το nstv.gr, Γιάννης Καλτσάρης.